Ο συνδυασμός της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της χαλάρωσης που παρατηρείται στην τήρηση των μέτρων μεταξύ των Ελλήνων πολιτών είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο από κάθε τι άλλο τη δεδομένη χρονική στιγμή την επιστημονική κοινότητα μπροστά στον κίνδυνο εμφάνισης ενός νέου κύματος κορονοϊού στο καλοκαίρι. Τα επιδημιολογικά δεδομένα μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο ανησυχητικά, αφού και ο δείκτης μεταδοτικότητας εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ και ο συνολικός αριθμός των εισαγωμένων κρουσμάτων θεωρείται ελεγχόμενος. Από την άλλη όμως, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια καθηγήτρια επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Εύη Τζάνη, απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση για να μην γίνουν λάθη και να μην δοθεί χώρος στον ιό να επανακάμψει. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι σίγουρα η έντονη δραστηριότητα στις άλλες χώρες του κόσμου. Θα θέλαμε όλες οι άλλες χώρες να είναι ήσυχες. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία για μας έχουν οι χερσαίοι μας γείτονες, όπως και οι γείτονές μας γενικότερα. Αλλά επειδή ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε αυξημένη δραστηριότητα στους χερσαίους γείτονες, αυτό πραγματικά είναι ένα σημείο ιδιαίτερης ανησυχίας. Όσον αφορά τη χώρα, αυτό το εσωτερικό της χώρας, η χαλάρωση των πολιτών ήταν κάτι αναμενόμενο. Δεν θέλουμε να χαλαρώσουμε πολύ. Αυτά που μας ζητούν τώρα να κάνουμε είναι εύκολα. Δεν μας ζητείτε να κάνουμε αυτά τα δύσκολα πράγματα που κάναμε στην καραντίνα. Πρέπει λίγο να προσέχουμε, να τηρούμε τις αποστάσεις, να μην έχουμε έντονη επαφή, όταν αρρωσταίνουμε να περιοριζόμαστε, να φοράμε μάσκα στις λίγες περιστάσεις που χρειάζονται. Πια το να φοράς μάσκα είναι σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Και θέλει μία προσοχή στους παράγοντες στους οποίους τα περιβάλλοντα που θα εκτεθούμε, γιατί αυτά τα περιβάλλοντα είναι καινούρια. Δηλαδή όταν θα πάει κανείς τώρα να κάνει διακοπές, για παράδειγμα, θα εκτεθεί στο περιβάλλον του χωριού, έτσι, της μικρής πόλης δίπλα στη θάλασσα, του παραθαλάσσιου θέρετρου. Σε αυτή όμως δεν είναι ο πληθυσμός που ήταν το χειμώνα, της οποιαδήποτε πόλης αυτής της παραθαλάσσιας. Ο πληθυσμός αυτός έχει εμπλουτιστεί με επισκέπτες. Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο οποίο προείσταται η κυρία Ντζάνη, υλοποιεί μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών, συμμετέχοντας σε αντίστοιχα ερευνητικά πεδία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μία από τις ερευνητικές δραστηριότητες τοπικού επίπεδου είναι και η επιτήρηση των αστικών λιμάτων στα Γιάννενα, με τις αναλύσεις να επιβεβαιώνουν την χαμηλή διασπορά του ιού στην κοινότητα. Η επιτήρηση των λιμάτων έχει δύο τρόπους να γίνει. Είναι στην οξία φάση, όταν το φαινόμενο είναι θερμό, όπως είναι τώρα, και στην επόμενη φάση της αποκλιμάκωσης, που ελπίζουμε να είμαστε από το Σεπτέμβριο και μετά, που θα πούμε ότι ο κορονοϊός είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Είναι ένα από τα παθογόνα τα οποία επιτίθενται στην κοινότητα, απειλούν τη δημόσια υγεία. Στην οξία φάση λειτουργεί παράλληλα, δηλαδή δεν αναμένουμε μεγάλες εκπλήξεις, γιατί έχουμε την καταγραφή από τα κλινικά περιστατικά και την άριστη δουλειά που γίνεται στο κέντρο αναφοράς και στο νοσοκομείο. Έχουμε την οροεπιδημιολογική μελέτη, που και αυτή πάλι, κοιτάζοντας λίγο πίσω, μπορεί και επιβεβαιώνει αυτά που βλέπουν οι κλινικοί, και έχουμε και τα λίμματα που έρχονται και αυτά να κάνουν αυτή την επικύρωση. Η επιτροπή που έχει συγκροτηθεί σε επίπεδο πανεπιστημίου στο μεταξύ επεξεργάζεται τα σενάρια που θα κληθεί να εφαρμόσει από τον Σεπτέμβριο για την προοπτική επαναλειτουργίας του Ιδρύματος με κανονικούς όρους. Ήταν πολύ σημαντικό να πούμε, μπορούμε να φέρουμε όλους τους φοιτητές στην αρχή της άρσης των περιοριστικών μέτρων. Εκεί λοιπόν υπήρχε αυτή η μεγάλη ανησυχία. Από το Σεπτέμβριο δουλεύονται και υπάρχουν σε επεξεργασία πολλαπλά σενάρια εφαρμογής, τα οποία ανάλογα, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε εύκολα τώρα ότι αυτό θα κάνουμε. Θα πούμε ότι έχουμε τρία σενάρια που θα υλοποιήσουμε. Το καλό σενάριο, το ήπιο σενάριο, το κακό σενάριο. Και αυτά τα τρία σενάρια το Πανεπιστήμιο θα είναι έτοιμο να τα υλοποιήσει. Και είμαι σίγουρη ότι πολύ σύντομα θα έχετε και την ενημέρωση αντίστοιχα από την Βρετανία. Αναφορικά με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στη διαχείριση της πανδημίας στη χώρα, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, η κυρία Ντζάνη τόνισε ότι τίποτε από αυτά δεν οφείλεται στην τύχη. Η ελληνική κοινωνία και η Ήπειρος έκανε τεράστια προσπάθεια. Αυτό που είδαμε τις μέρες της καραντίνας, που ήταν μια πόλη άδεια και παράλληλα μια πόλη ζωντανή, κλεισμένη ο καθένας μέσα στο μικροπεριβάλλον του, ήταν, επιτρέψτε μου να πω, κάτι ηρωικό. Δεν είναι εύκολο. Οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το έκαναν.
Για την ακρίβεια είναι πολύ λίγες οι ευρωπαϊκές χώρες που το έκαναν και όσες το έκαναν υπό τη σκιά του θανάτου. Το έκανε η Ιταλία, το έκανε η Ισπανία. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που καταφέραμε. Δι' αυτές οι εικόνες των έρημων πόλεων είναι εικόνες που εγώ προσωπικά δεν θα τις ξεχάσω. Με το κόστος το τεράστιο του εγκλισμού που υπάρχει. Σε επιστημονικό επίπεδο είναι ότι ακριβώς όλοι προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε τη δουλειά μας ώστε να βοηθήσουμε. Και αυτό δείχνει μια δυναμικότητα της επιστήμης. Ότι στην Ελλάδα ευτυχώς δεν είχαμε πολλούς ειδικούς για λοιμώξεις, ειδικά στο επίπεδο της δημόσιας υγείας, γιατί δεν είχαμε προβλήματα. Υπήρχαν άνθρωποι που προσπαθούσαν και έκαναν τη δουλειά τους μέχρι ένα σημείο. Αλλά πέραν τούτου, όλοι προσπαθήσαμε να συνεισφέρουμε ο καθένας όσο μπορούσε καλύτερα στο να λυθεί το πρόβλημα.